Κύριε Πρόεδρε, λίγο επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας. Ορίστε, κύριε Φανουράκη. Λοιπόν, θεωρώ ότι οποιαδήποτε απόφαση συζητηθεί ακόμα, όχι μόνο παρθεί, συζητηθεί ακόμα και όχι μόνο παρθεί, είναι παράτυπη και παράνομη αυτή τη στιγμή για τα δημοτικά τέλη, ειδικά της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και η απόφαση έρχεται και επικυρώνεται από την Οικονομική Επιτροπή. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση που αφορούν τα δημοτικά τέλη της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης. Μπορεί να καθορίσει τα δημοτικά τέλη του Δήμου της Ξάνθης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Οπότε, για αυτό το θέμα, οποιαδήποτε απόφαση πάρθει από το Σώμα, είτε για τέλη, είτε για οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι είναι παράνομη και παράτυπη. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πει και την άποψή μου, και αυτό να αποτυπωθεί, ότι να μεγαλώσουν τα οικονομικά κριτήρια ως μέγεθος σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση που ήταν εφαρμοστεία αυτή η απόφαση. Δεν κρίνεται, αυτά τα κριτήρια δεν πήγαν από εμάς. Μόνο για αμαία μιλάμε. Ναι. Μόνο. Και λέω να δώσουμε δυνατότητα ως Συμβούλιο, ο Δημοτικό Συμβούλιο, να αξιολογήσουν τις προτάσεις αυτές που είπε και ο κύριος Λίρατζης, την μηδενική, αν θέλετε, συμμετοχή τους. Εγώ όμως λέω να βάλουμε και τα οικονομικά κριτήρια, άσχετα να αλλάξουν αυτά, να το δούνε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΕΚ και προφανέστα αξιολογώντας τα πράγματα για συγκεκριμένο πράγμα, να μας ενημερώσουν ή να πάρουν, αν θέλετε, τις ανάλογες αποφάσεις που βεβαίως και θα ενημερωθείτε και όπως και ο Σύλλογος είχα πει, να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να πάρουμε και τις δύο παραμέτρους μαζί. Ευχαριστώ πολύ.